Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η χωματερή της φυλής αποτελεί εδώ και χρόνια ενεργή υγειονομική βόμβα και κρίσιμο παράγοντα υποβάθμισης της ζωής του λαού στη Δυτική Αθήνα και το Θριάσιο. Με βάση οι τελευταίες μελέτες, οι νεοπλασίες, ο καρκίνος δηλαδή, στη Δυτική Αθήνα έχει αυξηθεί 3 έως και 4 φορές περισσότερο από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη Αττική. Η υποβάθμιση της υγείας του λαού και συνολικότερα του βιωτικού του επίπεδου δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Είναι πολιτική επιλογή όσων έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα και της σημερινής βέβαια κυβέρνησης και της σημερινής περιφερειακής αρχής. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζουν συνολικά στη διαχείριση των απορριμμάτων, μιας και μόνο στόχο έχουν το πώς θα εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι για χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, λιμένονται το χώρο αυτό. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς το χυδαίο τρόπο με τον οποίο λίστεψαν το 2014 την ψήφο του λαού η σημερινή κυβέρνηση και η σημερινή περιφερειακή αρχή. Διατυμπάνιζαν προεκλογικά στις γειτονιές μας ότι αν εκλεγούνε, την επόμενη ημέρα, όπως χαρακτηριστικά λέγανε, θα κλείσει η χωματερή. Αντί αυτού βέβαια, προχώρησαν σε περαιτέρω επέκτασή της, σε νέο κύτταρο και μάλιστα με απόφασή τους, επέλεξαν το ανενεργό λατομείο Μουσαμά, το οποίο βρίσκεται μισή ανάσα από την Πετρούπολη, ως υποψήφιο χώρο και μάλιστα επικρατέστερη επιλογή για την υποδοχή αποβλήτων, δηλαδή για τη δημιουργία μιας νέας χωματερής. Δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση και το δηλώνουμε σε όλους τους τόνους την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, αφού θέση μας είναι ότι η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να γίνει με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην υγεία του λαού μας. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώσαμε συσκέψεις, κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις μαζί με φορείς και σωματεία της πόλης, αλλά πολλές φορές και με σωματεία και με φορείς όλη η Δυτική Αθήνα. Μαζέψαμε υπογραφές, πραγματοποιήσαμε δεκάδες συγκεντρώσεις σε Υπουργεία και στην Περιφέρεια. Θα αναφέρω τις σημαντικότερες από τις κινητοποιήσεις, στις οποίες θέλω να τονίσω ότι υπήρχε συνολική παρουσία φορέων, σωματείων, εθνικοτοπικών, εξοραϊστικών συλλόγων και πολιτών από όλους τους Δήμους Δυτικής Αθήνας και της Αττικής. Κινητοποίηση με συμβολικό αποκλεισμό στο Χιτά Φυλής από το 2016. Συνεχίζουμε με συγκέντρωση διαμαρτυρίας τον Οκτώβρη στη στρογγυλή πλατεία της πόλης μας, μόλις ενημερωθήκαμε ότι το λατομείο Μουσαμά επιλέχθηκε ως χώρος για να γίνει νέα χωματερή, με στόχο να ενημερωθεί όλος ο πετροπογιώτικος λαός για την εξέλιξη αυτή και να δρομολογήσουμε νέες κινητοποιήσεις μαζί του. Επόμενη κινητοποίησή μας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Δεκέμβρη του 2017. Συγκέντρωση και πορεία σωματείων, φορέων της Δυτικής Αθήνας αλλά και όλη της Δυτικής Αττικής στη Λεωφόρο Φυλή, στο ύψος προαστιακού προς τα Άνω Ιώσια, όπου έγιναν και ομιλίες. Συγκέντρωση και πορεία με τα σωματεία και τους φορείς όλη της Δυτικής Αθήνας στο κέντρο της Αθήνας. Με συγκέντρωση στην Ομόνια και πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Εκεί, σε προγραμματισμένο ραντεβού, βρήκαμε κατεβασμένες τις πόρτες. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν στη Βουλή. Ψήφιζε εφαρμοστικούς νόμους για να κάνει νέα επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Επιπλέον, τόσο στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, όσο και στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, θέσαμε το θέμα στα διοικητικά συμβούλια και στα συνέδρια, γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους Δήμους Αττικής, όλους τους Δήμους της Ελλάδας και όχι αποκλειστικά αυτούς του δυτικού τομέα, που υφιστάμεθα τις τραγικές συνέπειες από αυτή την κατάσταση 54 σχεδόν έτη τώρα και ζητήσαμε να πάρουν όλη θέση. Βέβαια, οι συσχετισμοί δυνάμεων στις συγκεκριμένες ενώσεις είναι δεδομένες. Οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, αλλά και όλων των υπόλοιπων δυνάμεων, ούτε καν αγγίζουν το θέμα. Και πώς άραγε να το αγγίξουνε, από τη στιγμή που τα κόμματα που υπηρετούνε έχουν ευθύνες και στο ζήτημα αυτό. Δηλώσαμε τη συμπαράστασή μας στην κινητοποίηση των Λευκημιωτών στην Αθήνα. Χαιρετήσαμε στην εκδήλωσή τους, γιατί τα προβλήματα, όπως αναφέραμε, της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι κοινά και δεν βλέπουμε μεμονωμένα το ζήτημα το δικό μας. Το γεγονός ότι εδώ και 1,5 περίπου χρόνο η διαδικασία για την επιλογή του λατομείου Μουσαμά έχει παγώσει, αναφυσβήτητα οφείλεται και στην αντίθεση, στην εναντίωση των κατοίκων του λαού της Πετρούπολης και της Δυτικής Αθήνας, η οποία πρέπει να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, καθώς το θέμα είναι κρίσιμο
και οι αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν κέρυες για τη ζωή των κατοίκων της Πετρούπολης. Στο ΔΕ Περιφερειακό Συμβούλιο, οι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση ανέδειξαν το ζήτημα και μίλησαν για τις εξελίξεις της συγκεκριμένης υπόθεσης. Καταψήφισαν τον ΠΕΣΔΑ, αποκάλυψαν τα σχέδια μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Ασπροπύργου για να προχωρήσουν καύση. Κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων προς όφελος του λαού της Αττικής. Ταυτόχρονα κατήγγειλαν, όπως κάναμε και οι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση στους Δήμους, την αύξηση του τέλους ταφής που επέβαλε ο Έθνας στους Δήμους με απόφασή του και προειδοποίησαν ότι αυτό θα μετακυλιστεί στα δημοτικά τέλη. Άρα πρόκειται για ένα νέο χαράτσι, νέα τέλη, νέοι φόροι στις πλάτες του λαού. Κατήγγειλαν τις προσπάθειες που κάνουν στο γραμματικό, όπως επίσης και συνολικά την απόφαση της περιφέρειας να δημιουργήσει νέες χωματερές στα ανεργά λατομεία και μεταλλεία της Αττικής. Ας θυμηθούμε όλοι τις προκλητικές, πραγματικά προκλητικές απειλές της ίδιας περιφερειάρχη της κυρίας Δούρου απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα σε συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία μετά από πιέσεις πήρε το λόγο και είπε χαρακτηριστικά ότι ακόμα και αν είστε με μαύρες σημαίες, εγώ θα είμαι απέναντι και θα προχωρώ τις χωροθετήσεις. Βέβαια, πρέπει να ακούσουν καλά και από αυτό το βήμα, όπως το ακούσαν και την ίδια στιγμή, ότι στους κομμουνιστές, ότι συνολικά στο εργατικό λαϊκό κίνημα, τέτοιες απειλές δεν πιάνουνε. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε απέναντι σε οτιδήποτε και αν πούνε. Οι εκλεγμένοι με το ΚΚΕ απέδειξαν διαχρονικά ότι παλεύουν μαζί με το λαό για να μπλοκάρουν τα όποια αντιλαϊκά μέτρα. Το απέδειξαν περίτρανα στα σχέδια που υπήρχαν για να έρθει η λιματολάσπιση στις γειτονιές μας. Και τα καταφέραμε. Στις ίδιες αγωνιστικές παραδόσεις πρέπει να βαδίσουμε και σήμερα. Βαδίζουμε και σήμερα και θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε και το επόμενο διάστημα. Οι εκλεγμένοι κομμουνιστές στον ΕΣΝΑ καταψήφισαν με αναλυτική τεκμηρίωση αποφάσεις που διατηρούν και επεκτείνουν ιδιωτικοποιήσεις στην ΟΕΔΑ Φιλής. Αποφάσεις που προβλέπουν υποδομές και δράσεις που διαιωνίζουν τη λειτουργία της κομματερής. Αποφάσεις που αυξάνουν από χρόνο σε χρόνο τις εισφορές των Δήμων προς τον ΕΣΚΝΑ, που από 78,3 εκατομμύρια το 2016 ανέβηκαν στα 84,9 εκατομμύρια το 2017 για να σκαρφαλώσουν στα 91,2 εκατομμύρια το 2018, αύξηση 16,5% μέσα σε δύο χρόνια. Θέση μας είναι ότι σήμερα είναι πιο επιτακτική η ανάγκη να παλέψουμε προκειμένου η διαχείριση των απορριμμάτων να έχει γνώμονα λαϊκές ανάγκες, το σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία του λαού, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι αυτό σήμερα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Μόνη φιλολαϊκή λύση μπορεί να είναι ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός, κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, η γη να είναι κοινωνική ιδιοκτησία. Για να ανοίξουμε αυτόν τον ελπιδοφόρο δρόμο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, καλούμε το λαό της περιοχής σε οργάνωση και αγώνα για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής των εργαζόμενων στη Δυτική Αθήνα, για την προστασία της υγείας του λαού και του περιβάλλοντος, απαιτώντας να κλείσει άμεσα και οριστικά η χωματερή της Φυλής, να αποκατασταθεί ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή, να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση από τεφροτήρας, να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης απορριμμάτων και βέβαια καμία σκέψη για το λατομείο Μουσαμά, να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δράση στη διαχείριση των απορριμμάτων, να μην μετατοπιστούν νέα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων και του εργαζόμενου λαού μέσα από ανταποδοτικά τέλη ή από οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση, στη συμπράξη δημοσίου τομέα και να διασφαλιστούν απόλυτα όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Τέρμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στα κάλπικα διλήμματα. Τέρμα στις αυταπάτες. Η πολιτική που εφαρμόζουν είναι για τα σκουπίδια. Καλούμε όλο το λαό να συμπορευτεί, να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ και μπροστά στις εκλογές. Δημοτικές, περιφερειακές ευρωεκλογές, βουλευτικές όποτε και αν γίνουν. Προκειμένου να δυναμώσει η ίδια του η φωνή, να εκφραστεί πιο στεναρά η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στο μαύρο μπλοκ που έχει δημιουργηθεί απέναντι στο λαό. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση, περιφέρεια. Καλή συνέχεια στους αγώνες μας. Δύναμη, αποφασιστικότητα. Θα τα καταφέρουμε, είναι βέβαιο. Καλή υγεία σε όλες και σε όλους.